Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Όπως σας είπα, θα συνδεθούμε με τον Ντίσελντορφ και πιο συγκεκριμένα με την γενική πρόξενο, την κυρία Μαρία Παπακοσταντίνου. Είναι χαρά μας που για ακόμη μία φορά τη φιλοξενούμε. Με αφορμή τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα χθες σε διάφορα μέρη της Γερμανίας, όπως και στο Ντίσελντορφ, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή σας φωτίστηκε με πρωτοβουλία δική σας και άλλων τοπικών αρχών ο πύργος του Ρήνου, το πιο υψηλό σημείο της πόλης, σε χρώματα της γαλανόλευκης και έτσι δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Συμμετείχατε κι εσείς σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έγιναν ανά τον κόσμο για να τιμηθεί η χώρα μας. Φαντάζομαι θα ήταν ιδιαίτερη στιγμή και συγκίνηση για εσάς, κυρία Παπακοσταντίνου. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Ντίσελντορφ, ιδιαίτερη χαρά που είμαι πάλι μαζί σας και ιδιαίτερη χαρά για χθες που τα 200 χρόνια ανέβηκαν στο πύργο των 240 μέτρων με ένα εξαιρετικό laser show το οποίο ήταν εμφανές από όλα τα σημεία της πόλης με τα εθνικά χρώματα, με μια λαμπρότητα που νομίζω ότι άξιζε και στην χθεσινή ημέρα και φυσικά στα 200 χρόνια που θα τα γιορτάζουμε για όλο το 2021, αλλά και στην Ελλάδα και στον εδώ ελληνισμό. Mm-hmm. Βλέπουμε και τα πλάνα και είναι πραγματικά πολύ όμορφο όλο αυτό. Είναι ένα σημείο κατά τεθέν της πόλης. Και τα μηνύματα που στείλατε ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδαμε να αναγράφονται και έτσι μνημονεύματα του Θουκυδίδη. Πώς το αγκάλιασαν, πώς το είδαν αυτό οι Έλληνες της περιοχής, αλλά όχι μόνο και οι Γερμανοί? Ενθουσιασμός, απόλυτος ενθουσιασμός. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Και μόλις έχουμε και ακόμα ωραιότερα πλάνα, γιατί οι επαγγελματίες στον τομέα και της φωτογραφίας και του βίντεο ακόμα επεξεργάζονται και στέλνουν. Θα σας τα προωθήσουμε, γιατί είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη υπερηφάνειας και αισιοδοξίας. Με χαρά μας. Παράλληλα και στο Αμβούργο και σε άλλα σημεία της χώρας έγιναν αντίστοιχες εκδηλώσεις. Σημαντικές προσωπικότητες βγήκανε μπροστά. Είδαμε τον Ότο Ρεχάγκελ να απευθύνει μήνυμα εισαγωγικό στα ελληνικά και αμέσως μετά στη μητρική του γλώσσα. Είδαμε το δικό μας το δήμαρχο, τον κύριο Αξούργο, να στέλνει και αυτό το μήνυμά του και τα χρόνια πολλά για την σημαντική χθεσινή ημέρα. Ένα ωραίο κλίμα γενικότερα. Ένα εξαιρετικό κλίμα από πλευράς εδώ κρατηδίου Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας. Το αγκάλιασε και ο Πρωθυπουργός του κρατηδίου, ο οποίος έστειλε τη δική του δήλωση. Το αγκάλιασε ο δήμαρχος του Ντίσελντορφ από την αρχή. Και πολύ επίσης σημαντικά στελέχη της εδώ κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, Έλληνες και Γερμανοί, φιλέλληνες και φίλοι της Ελλάδας ήμασταν και είμαστε όλοι μαζί. Η συγκεκριμένη εκδήλωση μπορούσε να δώσει κάποιος το παρόν να τη δει από κοντά? Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει εκεί, κυρία Παπακοσταντίνου, και με τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού. Υπήρχε κόσμος δηλαδή που βρέθηκε στο σημείο? Φωτογράφησαν, το είδανε από κοντά τη φωταγώγηση? Σε ό,τι μας αφορά, λόγω των περιοριστικών μέτρων και της κατάστασης που ζούμε, είχαμε αναφέρει ότι τα 200 χρόνια δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε αυτή την 25η Μαρτίου, την ιδιαίτερα σημαντική 25η Μαρτίου, να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και είχαμε ζητήσει φωτογραφικό υλικό, καθότι μαζί με την κοινότητα του Ντίσελντορφ έχουμε προχωρήσει σε ένα διαγωνισμό καλύτερες φωτογραφίες, όπου το Γενικό Προξενείο θα συμμετέχει και με ένα πολύ ιδιαίτερο βραβείο. Α, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Οπότε είχε τέτοιο χαρακτήρα, τέτοιου είδους διάδραση. Μεγάλος ενθουσιασμός, μεγάλος παλμός. Το έχουμε αυτό γενικώς. Και ήρθανε και από όλα τα σημεία του κρατηδίου. Δηλαδή δεν εκπροσωπήθηκε μόνο τον Ντίσελντορφ. Ήρθανε από παντού. Από όλες τις γειτονικές περιοχές και τις ακόμα πιο απομακρυσμένες περιοχές. Κάτι που επίσης είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί ακριβώς δείχνει τον παλμό. Και δείχνει ότι οι Έλληνες, σε όποιο σημείο και αν είμαστε,
είμαστε μαζί και είμαστε ενωμένοι και αυτό μεταφέρει και ένα μήνυμα, νομίζω. Έτσι είναι, η ισχύ εν τη ενώση, πάντοτε αυτό ίσχυε για τους Έλληνες, μόνο ενωμένοι τα κατάφερναν. Είναι όμως ωραίο που σε χώρες όπου φιλοξενούνται Έλληνες, και αυτοί, δηλαδή μου είπατε ότι υπάρχουν και πολλοί φιλέλληνες Γερμανοί, και οι Γερμανοί που συμμετείχαν, είδαμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη έγιναν αντίστοιχες εκδηλώσεις και αγκαλιάστηκαν από όλους, από τους Αυστραλούς, από Βραζιλιάνους, διάβαζα, από παντού όπου υπάρχει Έλληνας, έγιναν αντίστοιχες μεγαλύτερες ή μικρότερες κλίμακος εκδηλώσεις και αγκαλιάστηκαν από όλους και αυτό είναι σημαντικό. Ο Έλληνας βρίσκεται παντού, έχει όμως φίλους και παντού και αυτό είναι ωραίο. Ακριβώς έτσι. Σε ό,τι μας αφορά, αξίζει αναφοράς και το γεγονός ότι η εταιρεία που είχε αναλάβει όλο αυτό το φαντασμαχωρικό ήταν από τις εταιρείες που πρωταγωνίστησαν και στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Μάλιστα. Οπότε υπήρχε έτσι αυτό και μία έτσι, σχέση των Γερμανών των συγκεκριμένων με την χώρα μας. Μάλιστα. Τώρα... Με αφορμή που σας έχουμε κοντά μας, να μου επιτρέψετε να ρωτήσω έτσι σε τι φάση βρίσκεστε. Την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε, θυμάμαι που λέγατε ότι ο κορονοϊός απέτρεψε κάποιες ενέργειες, κάποιες εκδηλώσεις που θέλατε να κάνετε. Όμως αυτές μετατίθενται για το προσεχές καλοκαίρι, για τον προσεχή Ιούλιο. Πού βρισκόμαστε, κύριε Παπακοσταντίνου, προχωράνε όλα αυτά? Προχωράνε και αμέσως μετά το Καθολικό Πάσχα. Πρόκειται να έχω συνάντηση με τον Δήμαρχο της Καρδιάς, που έστειλε και αυτό το πολύ συγκινητικό μήνυμα, τον Δημήτρη τον Αξούργο, στο Σβέρτε, για να μπορέσουμε λίγο να οριστικοποιήσουμε ημερομηνίες, στελέχη επιχειρηματικής αποστολής που θα μας πλαισιώσει και με την υποστήριξη του Περιφερειάρχη και κορονοϊού επιτρέποντος, θα είμαστε κοντά σας αρχές Ιουλίου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το ευχόμαστε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Νομίζω θα είναι μια καλή και χρονικά περίοδος και περίοδος που δεν θα επιτρέψει τον κορονοϊό να μας τα χαλάσει. Ήδη δεν ξέρω αν έχετε έτσι ένα κλίμα. Διαβάζουμε ότι πάρα πολλοί Γερμανοί θέλουν να επισκεφτούν φέτος τη χώρα μας. Θα είναι και μια καλή τουριστική χρονιά η φετινή, πολύ καλύτερη από την περσινή. Αν έχετε έτσι αντίστοιχο κλίμα και γενικότερα ενδιαφέρον σε όλα όσα ετοιμάζετε. Το εδώ αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, που έχει επίσης έναν εξαιρετικό φιλέλληνα διευθυντή, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις εργασίες της Χόχτιφ στην κατασκευή του αεροδρομίου Βενιζέλο στην Αθήνα, δίνει για φέτος από τον Ιούλιο περίπου 2 εκατομμύρια επιβάτες. Δηλαδή υπολογίζουν 2 εκατομμύρια τουρίστες μόνο από το κρατήδιο της Βόρειας Δυναμίας Βεσφαλίας. Μακάρι να επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Είναι πραγματικά, αν κανείς καταλάβει το μέγεθος και τους αριθμούς, μιλάμε για το 1/5 σχεδόν της πατρίδας μας. Απλά αυτό είναι ένα κρατήδιο των 18 εκατομμυρίων, οπότε όλα τα μεγέθη μπαίνουν σε άλλη κλίμακα. Έτσι. Αλλά και με έναν ελληνισμό πολυπληθέστατο, που επίσης δίνει το παρόν σε κάθε ευκαιρία, όπως έγινε και χθες. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσουμε ξανά με το βίντεο και τις φωτογραφίες, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και να συνεχίσετε έτσι δυνατά. Ραντεβού πάλι σύντομα με επίσης ωραία και αισιόδοξα νέα. Μακάρι, το ευχόμαστε. Να είστε καλά, κύριε Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, μπορούμε να δούμε έτσι τα πλάνα, να τα απολαύσουμε. Πάρα πολλά σημεία, πρέπει να σας πω έτσι, του πλανήτη, το έλεγα και νωρίτερα, φωτίστηκαν στα χρώματα της γαλανόλευκης, τίμησαν τη χώρα μας από πολύ μικρές περιοχές μέχρι μεγάλες πόλεις. Όπως και το Ντίσελντορφ στη Γερμανία, η όπερα του Σίδνεϊ είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Αυστραλία, φωτίστηκε στο μπλε και το άσπρο, πάρα πολλά μέρη στη Βραζιλία, τη μακρινή Βραζιλία, φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, παντού.
Παντού έγιναν αντίστοιχες εκδηλώσεις, πανέμορφα τα πλάνα. Το Ντίσελντορφ ούτως ή άλλως θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι το έχουν επισκεφτεί ή και όσοι δεν το έχουν κάνει. Και μακάρι να σας δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία να βρεθείτε εκεί. Είναι από τις πιο όμορφες πόλεις της Γερμανίας. Παραποτάμια, ο Ρήνος τη διασχίζει, είναι πραγματικά πανέμορφο και είναι και ο πύργος του Ρήνου πανέμορφος. Όπως βλέπετε, φωτίστηκε στα χρώματα της γαλανόλευκης και χάρισε έτσι όμορφες στιγμές σε όσους το είδαν από κοντά, αλλά και σε εμάς που το βλέπουμε και από μακριά.